δουλέψουμε μαζί σε όλο τον κόσμο. Είμαστε οι Τρόπις, Τρόπις. Τρόπις, Τρόπις. Οι Τρόπις και η μαγική αγελάδα. Κοριτσιά, δείτε την τούρτα που έφτιαξε η μαμά για τα γενέθλιά μου. Με κεράσια σε διάφορες γεύσεις και σε πικάντικη. Είναι για τους φίλους μου. Έμιλι, ήρθε ο πρώτος σου καλεσμένος. Δεν φαντάζεσαι ποιος είναι? Ο Άλεξ, σίγουρα είναι ο Άλεξ. Έρχομαι. Έμα, άκουσες τι είπε η Έμιλι? Δεν πρέπει να δοκιμάσεις ακόμα. Μα αφού μας την άφησε εδώ, δεν την πήρε. Τι αφηρημένη που είμαι, ξέχασα εδώ την τούρτα. Αχ, Έμα, δεν ήξερα ότι σε είχα αφήσει έτσι. Λοιπόν, φεύγω. Ήρθαν όλοι καλεσμένοι. Μάλλον δοκίμασα το πικάντικο κεράσι. Το παλάτι Τάζ Μαχάλ της Ινδίας. Σήμερα είναι τα γενέθλια της Τρότη Ινδίρα. Χρόνια σου πολλά, Ινδία! Νομαστέ, σας ευχαριστώ, αλλά δεν μπορώ να γιορτάσω τα γενέθλιά μου. Ο τίγρης μου της Βεγγάλης και όλοι οι φίλοι του αρρώστησαν. Μάλλον έφαγαν κάτι που τους πείραξε πάρα πολύ. Αρχίζουν να εξαφανίζονται οι ρίγες τους. Όχι, έπεσε η σύνδεση. Συγγνώμη, ξέχασα να αλλάξω γλώσσα. Μη φοβάσαι, Σοφή. Ο τίγρης της Ινδίρα μου είπε ότι μπορεί να γιατρευτεί αν βρούμε το κουδούνι της μαγικής αγελάδας. Το κουδούνι μιας αγελάδας? Ναι, είναι μια καμπάνα που φοράνε οι αγελάδες. Εδώ λέει ότι ο ήχος του κουδουνιού βοηθάει στη θεραπεία των ζώων υπό εξαφάνιση. Δηλαδή των ζώων που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Πρέπει να βρούμε αυτή την αγελάδα. Το πιο σημαντικό τώρα είναι η τίγρης της Βεγγάλης. Και επίσης να γιορτάσουμε τα γενέθλια της Ινδίρα. Ποια θα έρθει στην Ινδία? Εγώ! Πάντα και παντού, πάνω στη γη, η πλήγη πρόμης θα μας καθοδηγεί. Αυτό είναι το παλάτι Τάζ Μαχάλ. Είναι ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Είναι θαυμάσιο. Le tigre. Sorry, αυτός ήταν ο ήχος της κοιλιάς μου. Έφαγα ένα πικάντικο κεράσι και με πείραξε. Αυτά παθαίνω όταν δεν ακούω. Σε πείραξε το κεράσι? Όχι, Λούση, βρυχώνται οι φίλοι του τίγρη. Ούτε αυτοί φαίνονται καλά. Κοίτα, έρχεται η Ινδίρα. Ναμαστέ, Τρότης. Ναμαστέ, Ινδίρα. Ήρθαμε να βοηθήσουμε τον τίγρη και τους φίλους του. Τι του συνέβη? Νομίζω πως έφαγαν κάτι που τους πείραξε. Καμιά φορά οι τουρίστες, χωρίς να το θέλουν, τους δίνουν πράγματα που δεν τους κάνουν καλό. Γι' αυτό να πάμε να βρούμε το κουδούνι της μαγικής αγελάδας. Μήπως ξέρεις πού θα τη βρούμε? Κοιτάξτε, στην Ινδία οι αγελάδες είναι πολύ αξιοσέβαστα ζώα. Μπορείς να τις δεις οπουδήποτε. Να περπατάνε στο δρόμο, να κάνουν μπάνια στο ποτάμι, ακόμα και πάνω στους ελέφαντες. Σε όλους τους δρόμους βλέπεις ένα σωρό αγελάδες. Αλλά αυτή την αγελάδα είναι πολύ δύσκολο να τη βρεις. Πάντα είναι περιτριγυρισμένη από άγριους ταύρους για να προστατεύουν το μαγικό της κουδούνι. Θα πρέπει να πάρετε το κουδούνι με μεγάλη προσοχή και πολύ πολύ γρήγορα. Ευκολάκι, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Εγώ είμαι η Έμα, η πιο γρήγορη. Μην ανησυχείς, θα τη βρούμε την αγελάδα και μετά όταν γίνεις καλά θα γιορτάσουμε τα γενέθλια της Ινδίρα. Πάμε, Τρότης. Λίμο. Έμα, να η μαγική αγελάδα. Νομίζω ότι η κοιλιά μου πονάει πολύ. Πρέπει να πάω στο μπάνιο. Θα πάω εγώ. Κάποιος πρέπει να το κάνει και είμαι η μόνη που μπορεί να της μιλήσει. Τώρα θα τις μοιάσεις κιόλας. Μου! Μαμά μου, δεν τη βλέπω. Τι να τη συνέβη άραγε? Λοιπόν, τέλος! Έγινα φίλη με τις αγελάδες και τους ταύρους. Είναι συμπαθέστατη. Χαίρομαι πολύ που είσαι καλά και που έκανες νέους φίλους, αλλά το κουδούνι... Α, τι αφηρημένη! Αυτό το ξέχασα! Έρχομαι αμέσως! Μου! Οι τίγρες με τις ρίγες τους και σε μικρέ μου είσαι πανέμορφος. Μέχρι και η κοιλιά μου θεραπεύτηκε. Τώρα θα γιορτάσουμε τα γενέθλια της Ινδίρα. Και μπορώ να φάω τούρτα? Μια στιγμή, δεν έχουμε τούρτα. Βασικά και γι' αυτό έχουμε τη λύση. Γεια σας, Τρότης. Σας έφερα τούρτα. Έμα, σίγουρα θα θέλεις το πρώτο κομμάτι. Μια στιγμή να φέρω κουταλάκια. Η ηχογράφηση έγινε στα στούντιο της Offerwave.